Έχετε καταθέσει πριν από κάποιες μέρες ένα νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα ήταν σε διαβούλευση, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πριν δύο μέρες, στο οποίο τίθεται για πρώτη φορά το περιβόητο ζήτημα του αυτοδιοίκητου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολλοί λένε, υπάρχει μια άποψη, εν πάση περιπτώσει, ότι με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία από απλός θεατής παρεμβαίνει αποφασιστικά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση να είναι η εξής. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις αντιδράσεις που ήδη εκδηλώνονται τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο? Η UEFA αντιδρά, από ό,τι ξέρω. Κύριε Καλλιδούκα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η ελληνική ένωμη τάξη αναγνωρίζει τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης σε νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα. Αυτοδιοίκητο έχουμε στους δήμους, στις περιφέρειες, στα πανεπιστήμια. Κανένας όμως δεν διανοείται να θέσει εκτός δυνατότητας παρέμβασης την ελληνική βουλή και την ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να πω με αυτό ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει το αυτοδιοίκητο και θέλει ουσιαστικά να το ενισχύσει. Όμως δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να παρέμβει η Βουλή, δηλαδή ο ελληνικός λαός, δια των νομίμων εκπροσώπων του, όταν παρατηρεί δυσλειτουργίες, παθογένειες και προβληματικές καταστάσεις. Υπό αυτή την έννοια, έχει παρεξηγηθεί η έννοια του αυτοδιοίκητου όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βεβαίως και πρέπει, όπως όλες οι ομοσπονδίες, να αυτοδιοικείται. Δεν είναι όμως δυνατόν κανένα νομικό πρόσωπο, είτε αυτοδιοικούμενο είτε μη αυτοδιοικούμενο στην Ελλάδα, να τίθεται εκτός ελέγχου, να λειτουργεί ανέλεγκτα και μάλιστα με τρόπο τέτοιο που να μην μιλάμε για αυτοδιοίκητο αλλά για αυτονομία. Επομένως, τα πράγματα θα έρθουν σε ένα λογαριασμό. Το αυτοδιοίκητο θα συνεχίσει να υπάρχει. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως και όλες οι ομοσπονδίες, θα συνεχίσουν να αυτοδιοικούνται. Όμως, η Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Κυβέρνηση, νομιμοποιημένα όργανα από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, θα έχουν λόγο για το τι γίνεται και το τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω το εξής. Αυτό το περίφημο αυτοδιοίκητο ισχύει τουλάχιστον σε νομική μορφή από το 2006. Θέλω να μου πει κάποιος, Έλληνας πολίτης ή παράγοντας της Ελληνικής Ομοσπονδίας, με το χέρι στην καρδιά, έχει αποδώσει καλύτερα προϊόντα αυτό το αυτοδιοίκητο στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού ή έχει δημιουργήσει προβληματικές καταστάσεις με τον τρόπο που το χειρίστηκαν, με τον τρόπο που το εφάρμοσαν και με τις αποφάσεις που πήραν? Νομίζω ένας πρόχειρος απολογισμός. Εννοείται τη βία στα γήπεδα, τη διαφθορά, την ανυποληψία, την καχυποψία, η οποία είναι διάσπαρτη σε όλα τα επίπεδα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Επομένως, εδώ πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Και αυτή η παρέμβαση πρέπει να γίνει από την πολιτεία, διότι αυτοί οι φορείς του ποδοσφαίρου όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, κλείνουν τα μάτια, για να μην πω ότι το υποθάλπτουν. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, όσοι ασχολούμαστε με στον χώρο του ποδοσφαίρου σε ρεπορτάζ, πραγματικά μερικές φορές το ελληνικό ποδόσφαιρο δίνει την αίσθηση Far West. Άγριο Far West κιόλας. Και οι διατάξεις που έχετε βάλει στο νομοσχέδιο, που θα ψηφιστεί από ό,τι φαντάζομαι, είναι δρακόντιες σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, έχετε επανειλημμένα εσείς πει ότι δεν θα διστάσετε να αφήσετε τις ελληνικές ομάδες εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτό, κύριε Καλλιδούκα, έχει μία έννοια που το λέμε. Κατά πρώτον, δεν είναι κάτι ευκταίων. Δεν επιθυμούμε οι ελληνικές ομάδες. Το έχει κάνει η Θάτσερ, δεκαετία του 80. Το έχει κάνει άλλο λόγο όμως. Εμείς δεν επιθυμούμε οι ελληνικές ομάδες να τεθούν εκτός ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Όμως θέλω να τονίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να δέχεται απειλές αυτού του τύπου, ότι αν εσείς προσπαθήσετε να λύσετε τα προβλήματα κατά τον τρόπο που θεωρείτε ορθό, μέσω της νομοθετικής διαδικασίας και της νομιμοποίησης των αποφάσεων αυτών από τη Βουλή,
τότε θα ληφθούν μέτρα κατά των ελληνικών ομάδων και της εθνικής ομάδας. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι αν είναι να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τα μόνιμα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού και της παθογένειας, αν είναι να γίνει μια κάθαρση ούτως ώστε ο Έλληνας φίλαθλος να έχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση του ποδοσφαίρου και σε ό,τι συμβαίνει στους αγωνιστικούς χώρους. Αν είναι λοιπόν από τη μια μεριά να βάλουμε αυτό, από το ένα μέρος της ζυγαριάς, και από την άλλη να παραμείνει αυτό το καθεστώς το οποίο βιώνουμε σήμερα με το να παίζουν ελληνικές ομάδες, τότε θα προτιμήσουμε το πρώτο. Δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα, διότι εμείς κοιτάζουμε την κοινωνία. Θέλουμε η ελληνική νεολαία, ο Έλληνας φιλάθλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον αθλητισμό, να έχουν εμπιστοσύνη στα όργανα διοίκησης του ποδοσφαίρου. Να έχουν εμπιστοσύνη στα δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα. Να έχουν εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που παίρνονται για τον ελληνικό αθλητισμό. Επομένως, η δήλωσή μας αυτή ισχύει πάντοτε, γι' αυτό και περιλαμβάνεται και στο νόμο σχετική διάταξη, και έχει το νόημα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει πίσω στην πολιτική απόφαση που έχει λάβει για την κάθαρση στο χώρο του ποδοσφαίρου και την αποκατάσταση της τάξης στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ξέρετε, ακριβώς για να μπει μια τάξη, στη βάση υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν τεράστια χρέη από την πλευρά πολλών ΠΑΕ. Δηλαδή, διαβάζω στις εφημερίδες ότι το 2011-2012 οι συσσωρευμένες ζημίες των ΠΑΕ ήταν 265 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινή ιδιώδηση για την Ελλάδα της κρίσης. Θα ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σταθεί απέναντι σε μια προσπάθεια προηγούμενων κυβερνήσεων για χαριστικές ρυθμίσεις αυτών των χρεών. Ποια είναι η δική σας θέση? Η θέση αυτή ισχύει. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι όχι σε αυτό το αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τη βία και δίνει λύση στο πρόβλημα της βίας, αλλά στον αθλητικό νόμο τον οποίο προετοιμάζουμε, προβλέπεται ότι καμία ΠΑΕ, καμία ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, δεν θα έχει αυτή την πολυτέλεια να υποβιβάζεται στην τρίτη εθνική, να διαγράφονται τα χρέη και αμέσως να ξεκινά μια νέα πορεία. Αυτό ήταν η πράγματι αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Αυτό το οποίο γίνεται μέχρι τώρα. Βεβαίως αυτή η απόφαση θα ισχύσει από όταν ψηφιστεί ο νόμος. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, διότι δεν θεωρούμε ότι δεν είναι έντιμο κάποιοι να επωφεληθούν, να έχουν επωφεληθεί από αυτή τη διάταξη, από τον ισχύοντα νόμο, τον υφιστάμενο νόμο, και κάποιοι άλλοι να βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των όσων έχουν κάνει από ένα νόμο ο οποίος θα έχει αναδρομική ισχύ. Ο νόμος αυτός θα ισχύει για το μέλλον από το σημείο που θα ψηφιστεί. Και τι θα λέει αυτό? Αυτό εξεργαζόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει αυτή η χαριστική διαγραφή χρεών, γιατί ξέρετε, στο τέλος όλη αυτή την κατάσταση την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Μένουν εργαζόμενοι απλήρωτοι, είτε είναι αθλητές, είτε είναι μέλη ιατρικού προσωπικού, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές και ούτω καθεξής. Αυτό το θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει. Όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και αν δεν σας λέει κάποια μια ΠΑΕ ότι δεν έχω να πληρώσω, κηρύσω πτώχευση, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, θα προβλέψουμε αυτές τις καταστάσεις και αυτές τις παθογένειες στη βάση πρώτα απ' όλα και κύρια να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι, να ικανοποιηθούν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Γιατί θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας και πρώτα και κύρια οι φίλαθλοι ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες βεβαίως έχουν μια ιστορικότητα και μια διαδρομή, όμως πάνω απ' όλα είναι ανώνυμες εταιρείες. Και θα πρέπει και οι διοικήσεις αυτών των εταιρεών, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια του αθλητικού νόμου, να είναι συνεπείς με τον νόμο.